Εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα έξω από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, όπου μικροί μαθητές έδωσαν χρώμα με γκράφιτι και πινέλα, στέλνοντας το μήνυμα στους οδηγούς για μείωση της ταχύτητας στη διάβαση πεζών. Είναι τέχνη στην άσφαλτο. Είναι ένα κίνημα που προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των οδηγών, ώστε να μην τρέχουν και ειδικά σε τόπους που είναι κοντά σχολεία και περνούν παιδιά. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της εικαστικής παρέμβασης Asphalt Art, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που έχει δοκιμαστεί σε πάνω από 64 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έργο τέχνης ασφάλτου, το οποίο βελτιώνει την ασφάλεια στον δρόμο και αναζωογονεί την ευρύτερη περιοχή. Ζωγραφίσαμε λοιπόν τα παιδιά σε συνεργασία με ειδικούς καλλιτέχνες της Asphalt Art και ελπίζουμε ότι θα ευαισθητοποιήσουμε τους οδηγούς να προσέχουν και να μην τρέχουν στο δικό μας αλλά και στα άλλα σχολεία. Αυτές οι δράσεις εντάσσονται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ γνωστές τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη και προσδιορίζουν με αυτόν τον τρόπο τη σχέση του μαθητή κατά τη διάρκεια που περνάει ένα δρόμο που είναι κοντά στο σχολείο του. Τόσο ο μαθητής γνωρίζει ότι πρέπει να έχει το νου του περνώντας το δρόμο μόλις εντοπίσει το γράφημα που έχει γίνει, όσο και οι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν μπροστά από το σχολείο αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται κοντά σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μαθητές δημιούργησαν την εκπληκτική καλλιτεχνική σύνθεση με καμβά υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς Φίλμης Εικαστικού Σότορ και όπως αναφέρει η διευθύντρια του σχολείου, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη δράση, προστατεύουν το έργο που νιώθουν ως δικό τους, ενώ βρίσκονται σε εγρήγορση όποτε διασχίζουν το δρόμο.